Την ώρα που τα κρούσματα του COVID-19 σε όλη την Ευρώπη έχουν αρχίσει να μειώνονται, στην Πολωνία σημειώνουν αύξηση, με σχεδόν τα μισά από αυτά να προέρχονται από τη Σιλεσία και τα ορυχεία της. Στις αρχές της εβδομάδας, η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε να κλείσει προσωρινά 12 από αυτά, προκειμένου να περιορίσει την εξάπλωση του ιού. Οι ανθρακορύχοι είναι δυσαρεστημένοι με αυτή την εξέλιξη και θέλουν να επιστρέψουν στη δουλειά τους το συντομότερο δυνατό. Σχεδόν όλοι όσοι βρέθηκαν θετικοί στον ιό είναι ασυμπτωματικοί. Ο καθένας κάνει το τεστ 2 φορές. Προϋπόθεση για τον εργαζόμενο για να επιστρέψει στη δουλειά του είναι να βγει αρνητικός και τις 2 φορές. Οι εργαζόμενοι στα συγκεκριμένα ανθρακορυχεία έχουν άδεια άνευ αποδοχών μέχρι το τέλος του μήνα. Τότε θα εξεταστεί πώς μπορεί να γίνει τεχνικά η επιστροφή του στη δουλειά. Όταν μας πήραν δείγματα, ξαφνικά όλοι οι ανθρακορύχοι βρέθηκαν θετικοί. Το 90% αυτών όμως δεν είχε καθόλου συμπτώματα. Η κατάσταση στη Σιλεσία είναι χαοτική, καθώς πολλά από τα δείγματα χάθηκαν. Η επιτήρηση των ελέγχων ήταν ελλιπής και η πρόσβαση στα αποτελέσματα πολύ δύσκολη. Περιμέναμε περίπου 10 μέρες. Αν δεν είχα καλέσει εγώ την αρμόδια υπηρεσία, κανείς δεν θα είχε επικοινωνήσει μαζί μου. Μετά από μερικές μέρες, ίσως μια εβδομάδα, η αστυνομία άρχισε να μας ελέγχει. Από τη μία πλευρά, η κατάσταση στα ορυχεία δεν είναι καλή για εμάς. Γίνεται λόγος για αμέλεια. Από την άλλη, ως δήμαρχος ανησυχώ ιδιαίτερα ότι ο κορονοϊός θα εξαπλωθεί στην πόλη. Οι περισσότεροι από τους κατοίκους της Σιλεσίας συνδέονται με τη βιομηχανία της εξόρυξης. Πολλοί φοβούνται την εξάπλωση του ιού. Ενώ τα μέτρα της καραντίνας στην Πολωνία χαλαρώνουν, οι κάτοικοι εδώ συνεχίζουν να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί.